Κύριε Διακόπτη, με το πρόγραμμά μας, καθώς πριν από λίγο είχαμε πυροβολισμού στο εφετείο, να συνδεθούμε αμέσως με τη Φέη Χρυσοχό για να μας ενημερώσει. Φέη, σε ακούμε. Αναπάντηση εξέλιξη υπόθεση του 27χρονου Μάριου Παπαγεωργίου στο μεικτό ορκωτό εφετείου Αθηνόπινα, από λίγο συγγενής ξάδερφος της μητέρας του άτυχου Μάριου. Εμείς βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα που μας έχει στείλει, Φέη, αυτή τη στιγμή. Ακριβώς κατά τη διάρκεια, λοιπόν, Γιώργη και κύριοι, που μας έκανε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση, σήκωσε όπλο και έριξε τρεις φορές ακριβώς στην ευθεία μας, μπροστά μας, και μετά ξεκίνησε να αναχωρεί, θα λέγαμε, χωρίς κανείς να τον έχει συνειδητοποιήσει και χωρίς να έχει καταλάβει ακόμη και η αστυνομία τι έχει συμβεί. Μάλιστα, εμείς λέμε, παιδιά, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εμείς βλέπουμε ακριβώς αυτό που μας περιγράφει, Φέη, ακριβώς την ώρα που σηκώνει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί. Ακριβώς, αρχίζει και πυροβολεί. Όλοι παγώνουν, οι αστυνομικές δυνάμεις, μάλλον. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν λειτουργήσαν γρήγορα. Τους ενημερώσαμε εμείς και άρχισαν να τον κυνηγούν μπροστά από το εφετείο. Έγιναν συμπλοκές μεταξύ της αστυνομίας και του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ξαδέλφου της μητέρας του 26χρονου. Και από εκεί και ύστερα τον έχουν μεταφέρει στην Γαδά. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο κόσμος βρίσκεται εδώ να δει τι γίνεται. Είναι οι συγγενείς που δεν το πιστεύουν, είναι η μάνα του ανθρώπου που άρχισε να βάζει τα κλάματα, γιατί δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μετά την απόφαση αναβολή τη δίκη για το 2018. Αυτή τη στιγμή είναι στη Γαδά και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια σύγχυση και μάλιστα ένα ερωτηματικό το κατά πόσο πέρασε το όπλο μέσα από την Ελλάδα. Βλέπουμε που έχει σηκώσει το όπλο, ακούμε του πυροβολισμού. Φέη, τι ακριβώς σας έλεγε εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα μας έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, ότι πρέπει να, η μάνα να έχει ένα μνήμα να πηγαίνει να ανάβει το κερί στο αναδικοχαμένο γιο της, ότι όλοι είναι, θα λέγαμε, ότι όλοι είναι λαμόγια, είναι όλα αυτά τα είπε και ξαφνικά έτσι σε μια κατάσταση έκρηξης βγάζει από την τσέπη του, που δεν το είχε δει κανένας, κρυμμένο το πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί τρεις φορές. Και μάλιστα έκανε και μια δεύτερη επανάληψη, όπως ευτυχώς δεν είχε άλλες σφαίρες μέσα. Δηλαδή έκανε δύο προσπάθειες. Την πρώτη είχε τις τρεις σφαίρες, τη δεύτερη ήταν άδειο το πιστόλι του. Είναι πάντως άξιο απορίου, Φέη, πώς έφτασε και στην είσοδο του εφετείου κρατώντας όπλο. Στην είσοδο του εφετείου και μπροστά στις κάμερες και μπροστά μας και στην ευθεία μας. Μάλιστα, τώρα εκεί οι αστυνομικές αρχές τι σας είπαν, Φέη? Οι αστυνομικές αρχές αυτό το οποίο έκαναν αυτή τη στιγμή είναι να τρέξουν, να τον κυνηγήσουν, να τον πιάσουν, να τον ρίξουν στο έδαφος, να συγκεντρώσουν και να συλλέξουν τις κάλικες και από εκεί και ύστερα να μπορέσουν να βρουν, να έρθει στο αστυνομικό όχημα να τον παραλάβει, να τον πάνε στην Γαδά και αυτή τη στιγμή είναι στη Γαδά προκειμένου να τον ανακρίνουν και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.